γυναίκες της Αραβίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας σε όλη τη Μέση Ανατολή. Τα στοιχεία της UNESCO δείχνουν ότι έως και το 57% των αποφύτων από τμήματα επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, δηλαδή τα τμήματα STEM, στις αραβικές χώρες είναι γυναίκες. Αντίστοιχα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 61% των φοιτητών αυτών των τμήματων είναι γυναίκες. Αξιοποιούνται όμως σωστά τα πτυχία των γυναικών παγκόσμια, και τι ακριβώς κρατά ακόμα πίσω τις γυναίκες σήμερα? Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι οι γυναίκες εγκαταλείπουν σε διαφορετικά στάδια της επιστημονικής σταδιοδρομίας. Το πρώτο εμπόδιο εμφανίζεται στο σχολείο. Ξέρετε, όταν λένε στα κορίτσια ότι οι επιστήμες, τα μαθηματικά και οι υπολογιστές δεν είναι για αυτές. Αυτό οδηγεί σε αλλαγή ενδιαφερόντων σε πολλά μέρη του κόσμου. Όχι σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα ότι οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται για τα τμήματα STEM, τους υπολογιστές, την τεχνολογία. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι ισχύει το αντίθετο. Ένα άλλο εμπόδιο είναι οι γονείς, που πιστεύουν συχνά ότι αυτός δεν είναι ένας ενδιαφέρον τομέας για τις γυναίκες, για να σπουδάσουν τα κορίτσια. Μπορεί λοιπόν να είναι το περιβάλλον, οι γονείς, η οικογένεια, οι δάσκαλοι που μπορεί να είναι αποθαρρυντικοί. Όταν οι γυναίκες πάνε στο πανεπιστήμιο, έχουμε και άλλα εμπόδια. Υπάρχει προκατάληψη για το φύλο. Υπάρχουν διακρίσεις. Σε κάθε στάδιο λοιπόν της καριέρας μιας γυναίκας επιστήμονα υπάρχουν εμπόδια. Η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων L'Oréal UNESCO για τα νέα ταλέντα στον χώρο των γυναικών επιστημών πραγματοποιήθηκε στην Expo 2020 του Ντουμπάι. Ξεχώρισαν 14 γυναίκες επιστήμονες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, δύο εκ των οποίων είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διακρίθηκαν για την πρωτοποριακή τους έρευνα και τις συναρπαστικές ανακαλύψεις στη φωτονική και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Είναι ένας τομέας που απαιτεί πολύ υπομονή και επιμονή. Το είδος της έρευνας που κάνουμε είναι πολύ ιδιαίτερο. Απαιτεί μεγάλους πόρους, πολλή αφοσίωση από εμάς. Η θετική πλευρά του να βρίσκεσαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ότι είσαι ανάμεσα σε πολλά πανεπιστήμια που προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για να κάνουμε την έρευνα. Η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση των γυναικών είναι κρίσιμη σημασία για το μέλλον, όχι μόνο για την καινοτομία και την ανάπτυξη, αλλά και για τη συνολική βελτίωση της οικονομίας. Οι γυναίκες στα Εμμυράτα γίνονται πρωτοπόρες στον τομέα τους. Η πρόσθετη υποστήριξη από την κυβέρνηση, καθώς και από επιχειρηματικές κοινότητες, όπως εδώ στο Επιστημονικό Πάρκο του Ντουμπάι, θα είναι απαραίτητη για να υπάρξει πρόοδος. Οι γυναίκες από τα Εμμυράτα συνεχίζουν να αφήνουν το στίγμα τους, έχοντας όλο και μεγαλύτερη παρουσία στην ιατρική. Αποτελούν τουλάχιστον το 35% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη χώρα. Ως γυναίκα από τα Εμμυράτα, με κατεύθυνση της επιστήμης, με ενθάρρυνα να συνεχίσω το πτυχίο μου στο STEM. Η κυβέρνηση και διάφοροι μέντορες στο πανεπιστήμιο μου με ενθάρρυναν να ακολουθήσω σταδιοδρομία στην έρευνα. Η έρευνά μου στοχεύει να ενισχύσει τη μεταμόσχευση οργάνων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην ευρύτερη περιοχή. Επειδή το αραβικό γονιδίωμα υποεκπροσωπείται στην παγκόσμια βάση δεδομένων γονιδιώματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υγειονομική περίθαλψη στην αραβική περιοχή αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις στη μετουσίωση της βιοιατρικής έρευνας σε κλινική πράξη. Η πανδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις και αυξημένες επιστημονικές ανάγκες. Ο ρόλος των γυναικών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ντουμπάι έχει γίνει πιο σημαντικός από ποτέ. Στην αποστολή στον Άρη των Εμιράτων, που εκτοξεύτηκε από το Ντουμπάι, οι γυναίκες αποτελούσαν το 34% της αποστολής και το 80% της επιστημονικής ομάδας. Είχα το προνόμιο να συνεργαστώ με αξιόλογες γυναίκες, ειδικά στην επιστημονική ομάδα της αποστολής στον Άρη. Ήταν όλες εκεί, όχι επειδή επιβάλαμε ποσόστοση, αλλά επειδή είχαν όλοι τις ίδιες δυνατότητες επιτυχίας. Οι καλύτεροι εργάστηκαν στην αποστολή επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε συμβιβασμού στη διαδικασία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς άτομα με διαφορετική προέλευση. Ζώντας στα Εμμυράτα, είχα το προνόμιο να έχω πρόσβαση στην εκπαίδευση, την επιστήμη και στα μαθηματικά σε όλες τις φάσεις της ζωής μου. Η αυξημένη παγκόσμια αναγνώριση, η ευαισθητοποίηση και η συνεχής δέσμευση των Εμμυράτων στις γυναίκες μέσω της προσφοράς περισσότερων ευκαιριών τόσο επαγγελματικά όσο και εντός της κυβέρνησης σημαίνει ότι η χώρα οδηγεί την περιοχή προς μια πιο ανταγωνιστική οικονομία που βασίζεται στη γνώση.